Μου παίρνουνε το μαγαζί. Θα βρούμε λεφτά. Με το θείο κορμί του Ευρυπιώτη τι γίνεται? Είναι το κερασάκι στην τούρτα είναι Ευρυπιώτης. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Κώστας ο Ευρυπιώτης και ήρθα στο Traction για να δω αν όλα βαίνουν καλώς. Μάλιστα έφερα και το βοηθό μου. Μικρέ, τα κλειδιά σε παρακαλώ. Πάρ' τα κύριε πιο μεγάλος. Πρέπει να βάλουμε ζώνη, ε. Κοιτάξτε κάτι, επειδή είσαι καβάλα στη μοτοσυκλέτα συνέχεια, τα αυτοκίνητα πετούνε ζώνη, ναι. Καλό είναι. Από σένα το είδα και μου το θύμισες. Λοιπόν. 3, 2, 1, go! Στο πάτωμα το γκάζι. Τι είπες τώρα? Πίστηκες τώρα για το 4,6%? Mercedes CLA 45 AMG. Τραβάς τη μινιατούρα λευγέ. Αυτομάτως έχει πάρει και ταχύτητα και μόλις πατήσει το γκάζι θα ξεκομπέρα και το χειρόφωνο. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έψαχνα να βρω αυτό το μαρκούτσι που είναι χειρόφωνο. Δεν έχω ξαναμπεί ποτέ σε αυτοκίνητο που να μην έχει... Last year. Και αλλάζει μόνο του δηλαδή αυτό. Ναι, είναι... Είναι εφτατάχυτο, αυτόματο, δίπλο σύμπλεκτο, δηλαδή έχει δύο σύμπλεκτες για να είναι ακαρίες οι αλλαγές του. Το γνωστό ζυμηλεμένο κορμί της CLA, αυτό που είπες off camera, ήταν βλέποντας το πλάι, ότι σου άρεσε αυτό το σβήσιμο που κάνει το τόξο πίσω. Είμαστε πάνω σε 360 άλογα, έτσι. Από τον κυβισμό όμως. Αυτή είναι η επιτυχία. 2000. Αυτή τη στιγμή είναι το δυνατότερο δίλητρο, τετρακύλητρο μοτέρ στον κόσμο που τοποθετείται μάλιστα και σε αυτοκίνητο για να κάνεις δουλειά σου. Πας βόλτα, όχι αγωνιστικό. Το γυαλί επάνω, θέλω να δω τα μάτια σου. Φεύγει, ναι. 0% κάτω από 5 δευτερόλεπτα, ναι. 4,6 δευτερόλεπτα είναι ακρίβεια. Δεν θυμάμαι να έχω πει σε κάτι παρόμοιο. Σε λίγο θα σου βγάλω και τα ηλεκτρονικά από πάνω για να γίνει εντελώς πυροβόλο. Και να κάνεις ένα 0%. Το αυτοκίνητο βέβαια δεν φαίνεται για όλα αυτά που έχει, που μπορεί να προσφέρει. Δεν είναι κραυγαλαίο εμφανισιακά, θέλει να πεις. Εμφανισιακά. Το πιάσες. Δηλαδή μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο βγάζει το κλειδί και τα κλειδώνει μόνο του και φεύγεις. Τραβάς το κλειδί και αυτομάτως πάει στο πάρκινγκ και μπλοκάρει το χειροφρενό του. Ένα αυτοκίνητο ταξιδεύει, ανοίγει τον αέρα για να περάσει. Πίσω του λοιπόν δημιουργείται ένα κενό. Για αυτή η οπισθέλουσα, έτσι λέγεται. Αυτό έχει μόλις 0,21, που είναι η μικρότερη που έχει γίνει ποτέ από αυτοκίνητο. Είναι διαφορετική προφυλακτήρες του από τις απλές CLA. Κάποια πρόσθετα σουμασπιέδες για αυτό το μαύρο που είδες για να δείχνει κάποια διαφορετική σχεδιαστική υφή. Οι δαγκάνες τα φρένα κόκκινες που είδες. Ναι. Και τα δισκόφρενα που. Γιατί ό,τι επιταχύνει πρέπει να σταματάει κιόλα, έτσι. Απαραίτητα. Δεν το συζητώ. Για παίρνουν την εμπειρία σου εσύ από τους αγώνες. Ήσουν πάντα στη θέση του οδηγού ή του συνοδηγού? Πάντα συνοδηγός από ό,τι ξέρεις, πάντα. Και πάντα. Όλο αυτό μου είχε κάνει εντύπωση τις πληροφορίες που δίνει στον οδηγό σε σχέση με μια σχεδιασμένη διαδρομή. Θα την είχαμε γράψει διαδρομή. Θα σου λέω ότι ήταν 100. Και τι λες στον οδηγό? Του λέω με 100 πατημένη αριστερή. Αυτή που στρίβει τώρα η αριστερή. 80 χάνεται, λέει, έχει ένα χάσιμο δρόμο στο βάθος. Ναι. Μέτρια δεξιά κλειστή. Του περιγράφει τον δρόμο, δεν μπορεί να θυμάται απ' έξω. Η συνεργασία αυτό φέρνει το αποτέλεσμα. Ναι, βέβαια. Σύνοικα, φυσικά το καλό αυτοκίνητο, το σωστά συντηρημένο, ναι, και τους σωστούς μηχανικούς να μπορούν να το συντηρούν σωστά. Από μόνο οι δυο μας δεν παγάνουν τίποτα, αν δεν είναι μια υποδομή σωστή από πίσω. Έχω την εντύπωση ότι το αυτοκίνητο δεν κινείται με πυρηνική ενέργεια. Και η βενζίνη αμόλυβδη δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, γιατί από ό,τι βλέπεις είναι γατούλα στον δρόμο, έτσι. Ναι. Δεν σε προβληματίζει. Μπαίνοντας όμως στην πίστα και αφαιρώντας τα ηλεκτρονικά, μετατρέπεται σε ένα πραγματικά πολεμικό όπλο. Γιατί 360 άλογα δεν είναι λίγη υποδύναμη. Είναι τόσο πολύ σωστά σχεδιασμένος ο κινητήρας, ώστε να σου αποδίδει τη δύναμή του από πολύ χαμηλές τροφές και με μια πολύ ωραία χαρτογράφηση να μην σε τρομάζει. Καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει μια προετοιμασία τεράστια για να αποδεχθεί το αυτοκίνητο την υποδύναμη αυτή. Προσαρμόσαν τις αναρτήσεις, όπου έπρεπε αφενός να σκληρύνουν για να έχουν μεγάλες κλίσεις, αφετέρου να μην χάσει την άνεσή του επιβάτης. Και από ό,τι βλέπεις, τουλάχιστον 4 τους μεταφέρει άνετα. Τώρα, βέβαια, αν κάποιος είναι μπασκετμπολίστας, μπορεί να ψηλώ... Εκτός αν τρέξει πάρα πολύ, υπάρχει κίνδυνο να σε μεταφέρουν 4.
Κοίταξε, είναι κάτι. Έχει περάσει όλα τα crash test με επιτυχία στη μεγαλύτερη βαθμολογία που μπορεί να δοθεί σε αυτοκίνητο. Δεν σημαίνει βέβαια ότι επιτρέπεται κάνει να τρέχουν στου δρόμου. Αυτό εννοεί προφανώ. Έτσι. Γιατί είχε μια προσωπική εμπειρία άσχημη από μοτοσυκλέτα, βέβαια. Είσαι χαρό στο οποίο μου έχουν πει. Το καλοκαίρι που σε είδα στο Βεάκιο κάτω με το άντρα έτοιμο για όλα που και τώρα συνεχίζεται. Ναι. Πες τι πανικός να βγάζει το θείο κορμί σου έξω. Εντάξει, έχω κι άλλους τέσσερις γι' αυτό. Που είσαι λοιπόν εσύ, είναι ο Ιωάννου, είναι ο Κόκλας, είναι ο Τσιμιτσέλης, είναι ο Θημιάδης. Το στριπτής που κάνουμε στο τέλος είναι το κερασάκι στην τούρτα. Όμως είμαι σίγουρος από το πόσο γελάνε και το πόσο καλά περνάνε, ότι ξεχνάνε ότι θα συμβεί και αυτό. Έτσι. Οπότε όταν συμβεί είναι μια έκπληξη. Ακριβώς. Τα πειράγματα που κάνουμε μεταξύ μας, ξέρεις, όταν δεν ακούει το ήχος, ναι. πω, τι επαγγελματίες έχετε γίνει ως στρίπερ. Γιατί πια με τη συνήθεια, με τις πολλές παραστάσεις, ξέρουμε να είμαστε το ίδιο, ακριβώς αυτό που πρέπει, να βγάζει ο καθένας με τη μοναδικότητα το θείο κορμί του προς τα έξω. Και ο καθένας έχει και μια σημειολογία που μπορεί να σατιρίσει, πιστεύω, με την κίνησή του όλο αυτό που συμβαίνει. Το να μην υπάρχουν χρήματα και να μπορέσουμε να κάνουμε τον κόσμο να γελάει και να γελάμε και εμείς είναι πολύ σημαντικό, γιατί η ζωή συνεχίζεται. Μάθε και ένα καινούριο επάγγελμα, γιατί το επάγγελμα του ηθοποιού δεν σε είναι τόσο πολύ εύκολα βιοποριστικό πια. Τράβασε ένα στρίπ, ας πούμε, και βγάζει πέντε φράγκα, ρε παιδί μου. Να σου πω ότι μας έχουν πει μπορούμε να πάμε και κάπου αλλού να κάνουμε κάτι, ένα ανάλογο σοου. Δεν το έχω προτείνει, σαν γιατί έχουμε τόσες παραστάσεις. Έχουμε τόσο χαρά στον κόσμο. Υπάρχει τέτοια κουράση. Να πάμε να κάνουμε τι, να πάρουμε έτσι και να πάμε να κάνουμε το στρίπ, μου φαίνεται αδιανόητο. Η κίτρα σε πάνω έχει ένα ταμπελάκι που γράφει αμέγγια κτλ. Και έχει ένα όνομα επάνω. Είναι το όνομα του μηχανικού που το έφτιαξε. Ώστε ο πελάτης να έχει, αν χρειαστεί κάποια πληροφορία, κάτι να του εργοστασίου. Ο κάθε άνθρωπο φτιάχνει ένα κινητήρα και σε ποιο άμαξι θα μπει επάνω, βάζει το όνομα του. Οπότε μπορεί να σηκώνεσαι εσύ το πρωί, κάποια στιγμή, αν σου συμβεί οτιδήποτε, να βρει αυτόν. Δεν θα είχαμε την ευκαιρία να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο εύκολα, πολύ σαν γι' αυτό, παρόλο που δεν είναι ακατόρθωτο, γιατί βλέπω ότι οι τιμές σε σχέση, ας πούμε, με την προσφορά μιας σοβαρής εταιρείας όπως είναι η Mercedes, έχει προσαρμοστεί ανάλογα με την εποχή. Εγώ μια ευχή θα κάνω να μπορούν όλοι να έχουν την άνεση να οδηγήσουν ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Και όσον αφορά την τιμή που μου λες, 53.850 ευρώ. Νομίζω ότι όχι ότι είναι εύκολα τα λεφτά αυτά, ναι. αλλά δεν σημαίνει ότι λόγω της κρίσης πρέπει να χάσουμε το κέφι μας, διάθεσή μας και την ενημέρωση. Υπάρχει όμως και σε λιγότερα χρήματα. Βεβαίως. Κάτω από 30.000. Πολύ ίδιο σχήμα με άλλο κινητήρα. Για 1.600. Τι γίνεται με τους ανταγωνισμούς. Προφανώς μιλάς για το αντίπαλο στρατόπεδο, λόγω που και οι δύο ήταν πισωκίνητοι, το ένα τετρακίνητο ναι. και αυτό το τετρακίνητο και οι άλλοι βγάζουν. Ο αντίστοιχος κινητήρας σε ένα αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας, ίσως και μικρότερης, είναι 3 κυβικά πάνω. Βγάζει λιγότερα άλογα και περισσότερο. Βγάζει πιο πολλά διοξίδια. Έχει περισσότερο σήμα τέλη κυκλοφορίας και περισσότερο τεχμήριο που πληρώνουν βγαίνει στα αυτοκίνητα. Όλο το ωφέλιμο και τη τσέπη. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή παίρνω αυτοκίνητο, μετά δεν είναι μόνο το αγόρασα. Πώς το συντηρώ, τι πληρώνω, τι καίει. Αυτό, ναι. Είναι, πιστεύω ότι υπάρχει ένα gap αυτή τη στιγμή. Θα καλυφθεί βέβαια, γιατί όλοι το παλεύουν, αλλά αυτή τη στιγμή είναι, έκανε κίνηση μάτα, ας πούμε, η Mercedes. Θες να κάνουμε κάτι. Θέλω έτσι για 100 μέτρα, το που έχει πάρα πολύ ισχύει, που είμαστε ήρεμα και δεν έχει κίνηση καθόλου, να κάνουμε ένα 0-100 έτσι για να νιώσεις λίγο την ένταση. Θέλεις. Το κάνεις. Ναι, κάτσε από εδώ λίγο. Επειδή αυτό το κομμάτι, αυτό το κομμάτι. Ναι. Από εδώ μέχρι το δεντράκι. Να μην σε το κάνω εγώ. Θέλεις. Όχι καθόλου. Εννοείς ότι σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα θα φτάσουμε εκεί απέναντι. Βεβαίως, αλλά θα φρενάσεις πιο πριν και θα τρυπήσουν τον τοίχο. Λοιπόν, πατάμε λίγη ώρα αυτό το κουμπάκι και ήταν μπροστά σου. Γράφεις πόρτα. Βλέπεις, συνεχίζω κι άλλο και σου βγάζει αριστερά ένα άλλο κίτρινο κουμπί. Ναι. Βάζει το αντιπρώτη. Βάλει τα δύο χέρια στο τιμόνι. Είσαι το τιμόνι σου. Ναι, ναι. Αλλά το κάνεις στο πάτωμα. Στο πάτωμα το δημοδοκάσει. Τρέμα το κάνεις. Καταπληκτικό. Και δεν μου το αγρίψεις και πολύ. Ναι, γιατί. Άσε μην τρυπήσουμε το βουνό. Εξαιρετική αίσθηση. Να σου λοιπόν, αυτό θα το ξανακάνω. για ξαναπες μου, τι ήταν αυτό που βγήκε εδώ στη. Επειδή καβαλάς μοτοσυκλέτα, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα αυτοκίνητα σε πράγματα τα οποία διορθώνουν οδηγικά λάθη. Φτάνεις κάπου πολύ γρήγορα και αρχίζει και γλιστράει. Αυτομάτως επεμβαίνει μηχανισμός και σου φερνάρει το αυτοκίνητο και το φέρει σε ευθεία. Τι πες τώρα. Βεβαίως. Αυτό μπορεί να το έχεις μόνιμα ως λειτουργία. Μόνιμα, ναι. Τώρα το έχουμε βγάλει επειδή βγάλαμε τα ηλεκτρονικά. Αλλιώς είναι μόνιμα. Παλιά θυμάστε τι γινόταν. Έφτανε σε αυτοκίνητο κοντά, έβρεχε, πατάει το φρένο και αυτό σερνόταν ακόμη. Πάμε τρακάρισες.
Τώρα υπάρχει το ABS. Μέχρι εκεί ξέρω. Α, το έχει προλάβει. Από εκεί και πέρα. Το έχει προλάβει το ABS, έτσι. Ναι. Ωραία. Λέει στην παράσταση ένα καταπληκτικό αστείο ο φίλος μου, ο Κόκλας, το οποίο είναι προσθήκη βέβαια. Μοντέλο δεν θα προλάβει να γίνει, είναι η ατάκα του Κώστα, και λέει ένα βράδυ βέβαια, ό,τι και να κάνεις για μένα, λέει, αυτό θα, μοντέλο του 60 θα μείνει. Ενώ είμαι καρμπιλατέρ. Από το καρμπιλατέρ πάμε στο injection τώρα. Αυτό φοράει πάνω turbo με διπλή φτερωτή για να είναι πολύ γρήγορη επιτάχυση της πλήρωσης ώστε να βγάζει την υποδύναμη αυτή. Και από ό,τι βλέπεις είναι πολύ ευχάριστο το περιβάλλον του, με καλής ποιότητας υλικά. Τα καθίσματα ρεκάρο το πρόσφυγες νομίζω. Είσαι έτοιμος, πάντα η χειρές του τιμόνι. Λοιπόν, φύγαμε. Πώς είχα άλλο, έχεις σβήσει το αυτοκίνητο. Δεν το ζήσεις εσύ. Γεγονός. Είναι το start and stop, είναι ένα σύστημα που έχουν ανακαλύψει και κάθε πρόβλημα σε ακινησία, μόλις αφήσει το φρένο θα πάρει μπροστά και πατήσει τον γκάζι. Είπες τώρα, εντυπωσιάστηκα. Λοιπόν, είσαι έτοιμος, Κώστα. Ναι, 3, 2, 1, go, στο πάτωμα τον γκάζι. Είπες τώρα. Δεν πειράζει τίποτε. Και εσύ δεν πήγες στα πάντα να αλλάξεις από το τιμόνι εδώ που σκοπεί. Άλλαζε μόνο του. Άλλαζε μόνο του, αυτό. Καταπληκτικό δηλαδή, εντυπωσιάστηκα. Πίστηκες τώρα για το 4,6%. Ναι. Τελικά κοίταξε να δεις, η εξέλιξη και η τεχνολογία σου δίνει μια αίσθηση, πληρώνεις και αυτό, την οποία την κουβαλάς. Μα το start and stop κάνει δύο καλά. Ένα στην τσέπη σου, δεν κέβεις να φέρει μέσα στην ουρά, ναι, το τράφικο μέσα. Και δεύτερον, δεν βγάζεις διοξείδιο του άνθρακα, δεν μολύνεις την ατμόσφαιρα. Δεν το ξέρεις αυτό ότι υπάρχει. Μ' αρέσει. Πολλά από αυτά που ήξερα. Δηλαδή, κοίταξε μεταξύ μας τώρα. Τα ήξερα όλα αυτά, αλλά ήθελα να σε αφήσω. Να αισθανθώ λιγάκι. Πόσο τα έχεις. Να αισθανθώ λίγο άρχοντας. Το μόνο που έχεις να κάνεις τελικά με αυτό το αυτοκίνητο, βγαίνοντας, είναι να θυμηθείς να κλείσεις την πόρτα. Γιατί όλα τα άλλα τα κάνει από μόνο του. Και ξέρεις, άμα δεν το κλειδώσεις, σε κάνα πεντάλεπτο κλειδώνει και μόνο του.